Ομίλου, ο οποίος στους τελευταίους αγώνες του έφερε ισοπαλία με το Φρέναρος 0-0 στην έδρα του. Οδυνηρό αποτέλεσμα, κέρδισε εκτός έδρας τον Διγενή, έχασε από την ΠΑΕΚ με 2-1 και έφερε και πάλι οδυνηρή ισοπαλία στην έδρα του, 1-1 με την Αγία Νάπα. Υπενθυμίζω ότι είχε κερδίσει πέρα από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και την Αλκή εκτός έδρας. Άγιο ο κύριος Μιχαηλίδης εδώ. Φούσκο. Ανοίγεται ο Χουάνχο. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Πιταράς. Ο Χουάνχο. Και τώρα ο Νακόε. Θα επιχειρήσει την σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι κάνει πίσω βήματα ο Νεγ. Ροντρίγκες. Παίρνει τη φάση πάνω του ο Σταμάτης και λέει ότι το πλάγιο Νάουτ είναι υπέρ, της, υπέρ του Ασίλ. Απόφαση που δεν αρέσει στους φίλους της ΑΕΚ και στον Μιχαήλ. Εκτελέστηκε το πλάγιο Νάουτ. Γύρισε ωραία ο Χουάνχο, πήγε στην περιοχή. Πέφτει κάτω και έχουμε out. Έκανε μια κίνηση εκεί ο Μιχαήλ, προσπαθώντας να προστατεύσει την μπάλα. Ο Χουάνχο βρέθηκε στο έδαφος. Ξαναβλέπουμε την φάση εδώ με την ωραία κίνηση από τον Χουάνχο. Υπάρχει ένα σπρόξιμο. Του Φούσκο που δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να βγει στην αντεπίθεση. Με τον Ευσταθίου να βρίσκει τον Τζόσουα. Είναι καλός χειριστής της μπάλας εδώ. Θα χάσει όμως ο Νικολάου, θα βρει τον Πιταρά, ο οποίος θα περάσει ωραία στον Βατή που κινείται από, με αντίπαλο τον Γεωργίου. Χάνει τον βηματισμό του, κρατάει όμως την μπάλα. Επιχειρεί το σουτ, κοντράρει και πάλι μπάλα. Δεύτερο σουτ, πρώτη τελική προσπάθεια από πλευράς του Ασί. Και από εκεί στον Φερνάντες τον προλαβαίνει ο Βατής και φεύγει ο Ασίλ στην αντεπίθεση. Ο Χουάνχο ανοίγει ωραία πάσα στον Ακό. Είναι καλός παίκτης ο Χουάνχο, μοιράζει καλά το παιχνίδι του Ασίλ. Για να δούμε τον Ακό, επιχειρεί την σέντρα. Έδιωξε ο Ιωάννου και η μπάλα κατέληξε στον Χάρη Νικολάου. Είχε αναλάβει και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Ασίλ. Χάτσαρος. Άφησε ωραία την μπάλα ο Χουάνχο, ευκαιρία για τον Ασίλ, θα χαθεί από τον Ροντρίγκες. Σωτήρια απόκρουση από τον Νέκρη, είναι η πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ασίλ δεν αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα που του δίνεται από την επινόηση του Χουάνχο να αφήσει την μπάλα να περάσει μπροστά. Από κανονική θέση έφυγε ο Ροντρίγκες, έκανε το πλασέ όμως ο Νέκρη. Που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Απόντα Λουκά. Εδώ κοιτάξτε τον Χουάνχο πόσο έξυπνα αφήνει την μπάλα τέτα τέτ. Ο Ροντρίγκες έγινε φάουλ από τον Γκέριτς τον Χουάνχο. Μουστάκας επιχειρεί μόνο στην προσπάθεια, θα κρατήσει την μπάλα. Σ' απέφυγε όλους και όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς των φίλων του Ασίλ. Ατομική προσπάθεια από τον Μουστάκα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή. Τον βλέπετε εδώ να απορεί με την απόφαση του διαιτητή να μην του δώσει κάτι. Εδώ μπαίνει στην περιοχή. Για να δούμε από εδώ. Κάτω χαμηλά αν έχει γίνει παράβαση. Και τώρα ο Βατής με προϋποθέσεις αντεπίθεσης ο Ασίλ. Είναι καλή η παλιά. Ο Χουάνχο φεύγει από πίσω. Επιχειρεί το σουτ σαν από μηχανής θεός εκεί ο... Και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τον Ασίλ, η πρώτη που δημιουργείται στο δεύτερο ημίχρονο. Επιμένει ο Ασίλ. Βατής. Φτάνει έξω από την περιοχή. Επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα κοντράρει και φτάνει στον Πιταρά. Υπό την πίεση δύο παιχτών της ΑΕ κερδίζει το κόρνερ. Θα κρατήσει ο Μέντες σκόρερ τριών τερμάτων στον προηγούμενο αγώνα με την Αγία Νάπα. Ο Μιντίκης θα πέσει κάτω και έχουμε τι έχουμε. Έχει σφυρίξει ο κύριος Σταμάτης. Πέναλτι. Έχει σφυρίξει πέναλτι. Με την υπόδειξη από τον βοηθό για το πού έγινε το φάουλ.
τον κύριο Δημητρίου. Έχουμε διαμαρτυρίες. Για να δούμε. Εδώ είναι ο Μιντίκης. Βάζει το χέρι μπροστά ή πίσω κάμερα, παιδιά. Ίσως μας... εδώ θα μας βοηθήσει καλύτερα. Είναι εντός περιοχής. Πήγε να τον τραβήξει. Δεν ξέρω. Θεώρησε ο κύριος Σταμάτης ότι αυτό το ακούμπημα από η προσπάθεια από πλευράς του Φούσκο ήταν ικανή να αποτρέψει την προσπάθεια του παίκτη της ΑΕ και να τον ανατρέψει. Και έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Είχαμε διαμαρτυρίες. Για να δούμε ξανά. Πάει να τον τραβήξει, ανοίγει το χέρι. Δεν φαίνεται το τράβημα στη φανέλα. Εν πάση περιπτώσει το βάζει το χέρι και παίζει με τη φωτιά εκεί ο Φούσκο. Ο διαιτής δίνει παράβαση. Ο βοηθός του λέει ότι ήταν εντός της περιοχής. Για να δούμε την εκτέλεση από τον Τζόσουα. Αποκρούει ο Γουντρέτσικα. Δεν μπορεί ο Μέντες, χάνει μοναδική ευκαιρία η ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Με τον Σλοβάκο τερματοφύλακα να κρατάει τον Ασίλ στην πρώτη ευκαιρία ουσιαστικά της ΑΕΚ. Στο Γασιπί ο Ολυμπιακός ανοίξε το σκορ. Προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. Μάλιστα. Εδώ ξανά. Ο Βατής κάνει καλή κίνηση, γυρίζει προς τα πίσω, δεν μπορεί ο Πιτάρας, έδιωξε. Δεν περνά από τον Ιωάννου, η μπάλα όμως φτάνει στον Χουάνκο, από εκεί στον Νακόε. Ο Χουάνκο, Πιταράς, θα κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Νακόε, επικυρεί την σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, προς τα πίσω στον Χουάνκο, 1-0 ασύν. Ανοίγει το σκορ στο 65ο λεπτό με τον κορυφαίο του, επιτρέψτε μου να πω, παίκτη σήμερα στον αγώνα, τον Χουάνκο. Και κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ασίλ. Εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε να βρίσκει κάποια πατήματα στον αγώνα, ο Ασίλ καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Ο Ασίλ, ο οποίος είχε την υπεροχή στα μεγαλύτερα διαστήματα των 65 λεπτών παιχνιδιού που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εκεί λοιπόν που η ΑΕΚ είχε την καλύτερη ευκαιρία με το χαμένο πέναλτι, η απάντηση έρχεται από τον Χουάνχο. Τον βλέπετε εδώ, πανηγυρίζει. 1-0 λοιπόν, ξανά η φάση από τον Νακόε, η σέντρα πάρα πολύ καλή, με πολύ ψύχρεμο τρόπο Βατής θα γυρίσει την μπάλα, θα δώσει έτοιμο γκολ στον Χουάνκο, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί να νικήσει τον Αλεξάνδερ Νέγκρη και να γράψει μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων το 1-0, ναι Γιώργο. Ετοιμάζει αλλαγή ο κύριος Μιχαηλίδης, Αντώνης Παναγή. Από ό,τι έχω προσέξει, ετοιμάζεται να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου και ίσως... Πιταράς. Ο Χρήστου τώρα θα περάσει. Για να δούμε. Μπαίνει στην περιοχή. Είναι μόνος. Για να δούμε. Δεν θα κάνει τον γκολ. Χάνει μοναδική ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σαβάκης Χρήστου απέναντι στην παλιά του ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει τον Αλεξάνδερ Νέκρη. Ήταν κλασικά η προσπάθεια. Θα τον δείτε εδώ. Θα κερδίσει τον με δεύτερη προσπάθεια. Τον Μιχαήλ θα μπει μόνος ανενόχλητος. Δεν μπορεί όμως να κερδίσει τον Νέκρη. Τώρα ο κύριος Σταμάτης φυρίζει τη λήξη. Ο Ασίλ φτάνει σε μια πολύτιμη επιτυχία. Φτάνει τους 31 βαθμούς. Νίκη σωτηρίας είναι αυτή για τον Ασίλ. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει στο πρωτάθλημα σε εισάριθμους αγώνες στην ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν δίκαιη η επικράτηση του Ασίλ παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έχασε την μία και μοναδική της, στην μία και μοναδική της ευκαιρία. Την κλασικότερη ουσιαστικά στον αγώνα, το χαμένο πέναλτι από τον Τζόσουα. Ο Ασίλ είχε ακόμη δύο κλασικές ευκαιρίες πέραν από τον γκολ. Και σε γενικές γραμμές πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε ότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και δικαιούταν αυτή την νίκη. Σίγουρα κάναμε ένα καλό παιχνίδι νομίζω από την αρχή του παιχνιδιού. Νομίζω είμαστε καλύτεροι από την ομάδα της ΑΕΚ και κερδίσαμε δίκαια το παιχνίδι. Παρόλο που η σημαντική φάση του πέναλτι ήταν εκεί νομίζω που άλλαξε και η ψυχολογία. Γιατί αν πετύχαινε η ΑΕΚ εκεί το πέναλτι, νομίζω θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και με αυτή την νίκη ο Ασίλ μένει οριστικά στην δεύτερη κατηγορία. Αρχίζεται τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Να δούμε, πρώτα να γλιτώσουμε. Ναι, ωραία.